Είναι η πρώτη φορά τον τελευταίο χρόνο που πρέπει να σκεφτώ και να γράψω σε ένα χαρτί τι ακριβώς πρέπει να πάρω. Και να μην ξεφύγω καν. Το κύμα ανατιμήσεων φέρνει αυξήσεις σε όλα τα βασικά καταναλωτικά είδη. Σχεδόν καθημερινά σε εκατοντάδες κωδικούς προϊόντων οι τιμές αλλάζουν προς τα πάνω. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, επώνυμη βρεφική κρέμα πήρε αύξηση 38 λεπτά. Υγρό πιάτο ευρείας κατανάλωσης 36 λεπτά. Και μια συσκευασία με φρέσκα αυγά 20 λεπτά. Δεν έχουν καμία σχέση με το πριν το καλοκαίρι. Πριν το καλοκαίρι ήταν πολύ πιο φθηνά τα πράγματα. Από τον Οκτώβριο και μετά, με το κόστος παραγωγής συνέχεια ανεβασμένο, μπορούν να αυξηθούν μέχρι 40%. Την ίδια ώρα, οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ αλλάζουν τιμοκαταλόγους. Από 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Open, πρόκειται να εφαρμοστούν νέες αυξήσεις σε βασικά προϊόντα. Στο γάλα 3%, στα καθαριστικά σπιτιού από 3,5% έως 8%, στα ζυμαρικά οι αυξήσεις θα φτάσουν ακόμα και το 33%. Καλλιντικά και βαφές μαλλιών θα πάρουν αύξηση 9%, ενώ προϊόντα προσωπικής περιποίησης θα αυξηθούν από 3,5% έως 5,7%. Εμείς που παίρνουμε σύνταξη που είναι μειωμένη, είναι για μας λίγα. Ενώ δεν μπορούν να πάρεις πολλά προϊόντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για έκτακτη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης στα καύσιμα. Μείωση ΦΠΑ και ειδικού φορού κατανάλωσης ζήτησαν και οι επαγγελματίες σε τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, το τμήμα ανατιμήσεων που θα υπάρξει στο επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ υψηλό. Δεν μπορεί να προβληθούν τόσο ψηλά κόστη, κυρίως από μικρές και μεσαίες. Την κυβέρνηση αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παρακολουθούμε διαρκώς τις τιμές και αν χρειαστεί να επέμβουμε και εκεί, προφανώς δεν θα διστάσει ο Πρωθυπουργός να επέμβει και εκεί εφόσον τα οικονομικά του κράτους το επιτρέπουν. Πονοκέφαλο για καταναλωτές και κυβέρνηση φέρνει το ράλι στην τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και οι εκτιμήσεις για αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μόλις ξεκινήσει τη διάθεσή του.